Μικρή παρένθεση πρωτού αρχίσουμε το βίντεο, ότι εδώ θα δούμε τις μεθόδους των αντικειμένων, εντάξει, δηλαδή θα συζητήσουμε ότι οι συναρτήσεις μπορούν να είναι κανονικά μέλη ενός ε, αντικειμένου, το οποίο είναι και λογικό γιατί έχουμε πει ότι η συνάρτηση είναι και αυτή με τη σειρά της ένα αντικείμενο και επίσης οι τιμές μπορούν να είναι αντικείμενα. Παρ' όλα αυτά όμως μην κάνεις κανένα λογικό συμπερασμό για αντικειμένο στρεφή προγραμματισμό. Ξέχνατον τον στρεφή προγραμματισμό, εντάξει. Όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου σε 2-3 μαθήματα, θα συζητήσουμε για αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Αλλά ο τρόπο με τον οποίο θα φτάσουμε θα είναι ανισόρροπο. Μην κάνει δηλαδή κανένα μία λογική συσχέτιση με πράγματα που ξέρει από αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Το μόνο που βλέπουμε εδώ είναι ότι σε αυτήν τη δομή δεδομένων, που λέγεται αντικείμενο, μπορούμε να έχουμε συναρτήσει ω μέλη, που είναι και λογικό αφού οι συναρτήσει είναι αντικείμενα και αυτέ θα τι λέμε μεθόδου, εντάξει. Οπότε βλέπουμε τον ορισμό ενός αντικειμένου εδώ πέρα, το οποίο αντικείμενο έχει το όνομα John, το οποίο αντικείμενο έχει τρία properties. Το πρώτο είναι το first name που είναι John, η σύμβολο σειρά John, το last name που είναι η σύμβολο σειρά και αμέσως μετά έχουμε το full name, το οποίο είναι μια συνάρτηση. Εντάξει. Τώρα, εδώ με στη συνάρτηση βλέπεις ότι επιστρέφεται μια σύμβολο σειρά, ένα template string, το οποίο πηγαίνει και βάζει πρώτα το first name και αμέσως μετά πηγαίνει και βάζει το last name. Δηλαδή είναι μια συνάρτηση η οποία όταν την καλείς θα βγάζει το όνομα αυτού του ατόμου. Τώρα, εδώ θέλει μεγάλη προσοχή λίγο στη μνήμη για να καταλάβουμε αυτό εδώ το παράδειγμα. Εντάξει, δηλαδή εδώ έχουμε φτιάξει το John, ο Τζον πηγαίνει και δείχνει σε ένα αντικείμενο, το αντικείμενο αυτό έχει τρία properties. Το ένα property είναι αυτό, το άλλο property είναι αυτό και το άλλο property είναι η συνάρτηση. Και αυτό το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι ότι η συνάρτηση δεν βλέπει τα υπόλοιπα μέλη. Εντάξει. Η συνάρτηση δηλαδή, αν πάμε και γράψουμε με συνάρτηση first name, θα σου πει η JavaScript τι είναι αυτό το first name, α πούμε. δεν έχω ιδέα. Οπότε, μέσα τώρα σε μια συνάρτηση η οποία είναι μέλος σε ένα αντικείμενο, διοχετεύεται ένα, μια αναφορά η οποία εκφράζεται μέσω της λέξης κλειδί this, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Τι είναι το this λοιπόν, είναι ότι μέσα σε αυτήν εδώ τη συνάρτηση, υπάρχει μία αναφορά που δείχνει στο ίδιο το αντικείμενο. Άρα λοιπόν, πρακτικά, είναι αναφορά στο αντικείμενο, που σημαίνει ότι αν γράψω τελεία Αμέσω μετά έχω πρόσβαση στα μέλη. Συνεπώ, για αυτήν εδώ τη συνάρτηση που θέλω να επιστρέφει το πλήρε όνομα αυτού του ατόμου και έχω κρατήσει το first name και το last name, για να έχω πρόσβαση στα μέλη του αντικειμένου ε, μέσα στη συνάρτηση, πρέπει να πάω και να γράψω this αμέσω μετά τελεία και αμέσω μετά να ακολουθήσει το μέλο το οποίο με ενδιαφέρει. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό εδώ. Το this θα το φάμε στη μάπα πάρα πολύ έντονα και στη συνέχεια του μαθήματος γιατί έχει πολλές ιδιαίτερότητε, Εντάξει. Ας πάμε να το τρέξουμε λίγο και το παραδειγματάκι αυτό εδώ λοιπόν και να παρατηρήσουμε ότι η εκτύπωση την οποία θα κάνει είναι πράγματι το πλήρες ονοματιπώνυμο αυτού εδώ του ατόμου. Τώρα, Παρατήρηση. Χρησιμοποιούμε συναρτησιακή έκφραση κατά τον ορισμό της συνάρτησης. Βλέπεις ότι γράφουμε στο συντακτικό full name και αμέσως μετά ακολουθεί η συναρτησιακή έκφραση την οποία είδαμε στο προηγούμενο μάθημα. Για κάποιους προχωρημένους λόγους που θα μιλήσουμε αργότερα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε arrow function που γενικώ έχουμε πει ότι είναι συνώνυμο της συναρτησιακής έκφρασης αλλά υπάρχουν διαφορές τις οποίες θα τις δούμε αναλυτικά στο μέλλον. Και επιτρέπεται όμως μια συντακτική διευκόνηση να γράψουμε μια συντομογραφία του συντακτικού της συνάρτησης μέλους ως εξή, να παραλείψουμε την άνω κάτω τελεία και να παραλείψουμε και τη λέξη κλειδί function, δηλαδή στο συντακτικό που είδαμε προηγουμένω, να φάμε λάχωνο το full name άνω κάτω τελεία, εντάξει. Ε, συγγνώμη το function άνω κάτω τελεία, και να πάμε και να γράψουμε κατευθείαν το όνομα της συνάρτησης και αμέσως μετά να βάλουμε μέσα στα άγκιστρα το σώμα της συνάρτησης με το this όπω όπως μας ενδιαφέρει. Οπότε, αυτά. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η διαφάνεια. Ξαναδέσ' λίγο, σε παρακαλώ. Βάλε την κεφάλαια μέσα όλη αυτή την πληροφορία. Και πάμε τώρα να κάνουμε μια σκισούλα που σου ζητάω. Να πα να ορίσει την Beth Dutton με το ίδιο τρόπο όπω το παράδειγμα αυτό. Σου είπα, έτσι. Ξέχνα το αντικείμενο προγραμματισμό. Οπότε πρέπει να κάνει copy paste των John και απλά να πάει να αλλάξει εκεί πέρα το first name του, α πούμε, και το όνομα. Του αντικειμένου, έτσι. Και αμέσω μετά σου ζητάω να επεκτείνει το αντικείμενό τη με ένα ακόμα property, όπου το όνομα του property να είναι father και επίση η τιμή του property να είναι το αντικείμενο John του παραδείγματο 7. Εντάξει, και αμέσω μετά να κάνουμε και μία εκτύπωση και να το δούμε όλο αυτό στην πράξη. Απλή άσκηση, απλώ για να δούμε τη σύνθεση δύο αντικειμένων. Οπότε σε αυτήν εδώ την άσκηση. Αρχικά βλέπει είναι ο κώδικα που είδαμε προηγουμένω. Αμέσω μετά η bet είναι ένα copy-paste που έχει προσθεθεί και το property father με την τιμή John. Άρα λοιπόν το John είναι το αντικείμενο το οποίο μπαίνει εδώ και αμέσως μετά γίνεται η εκτύπωση στην κονσόλα της Beth, οπότε η Beth θα μας βγάλει όπως βλέπεις, τονίζουμε για ακόμα μια φορά ότι είναι μη διαταγμένα στα properties, το first name, το last name, έχει επίσης το full name και στη συνέχεια έχει ε, το αντικείμενο father το οποίο έχει πάει και έχει μπει εδώ. Τώρα, αυτό το οποίο είναι σημαντικό και αυτό θέλω να τονίσω μέσα σε αυτό εδώ το παράδειγμα, είναι το εξή, είναι ότι στη μνήμη, όταν πήγαμε και φτιάξαμε αυτή την κολοκύθα όλη πρώτα πήγε και φτιάχτηκε το αντικείμενο Τζον που είχε όλες τις πληροφορίες που είπαμε και αμέσως μετά όταν πήγαμε και φτιάξαμε το αντικείμενο Beth είχε τις πληροφορίες, το first name, το last name επίσης είχε μια συνάρτηση και αμέσως μετά έχει το father το οποίο θέλω να τονίσω και να καταλάβεις ότι είναι αναφορά στο ίδιο αντικείμενο το οποίο υπήρχε. Δηλαδή δεν κατασκευάζεται κάποιο καινούριο αντικείμενο, αλλά γίνεται αναφορά στο ίδιο αντικείμενο το οποίο υπήρχε. Εντάξει, αν πάω δηλαδή και πειράξω τώρα το αντικείμενο John, αυτομάτω επηρεάζεται και η μπέθιση εκτυπώσεις της ακριβώς διότι έχει αναφορά στο αντικείμενο της ζώνης και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Πάμε αμέσως μετά στην άσκηση 2 σου ζητάω να επεκτείνεις το αντικείμενο της άσκησης 1 με μία ακόμη μέθοδο η οποία θα λέγεται full info η οποία θα τυπώνει τις πληροφορίες του αντικειμένου ως εξής και βλέπεις ότι θέλω να εμφανίζεται πρώτα το ονοματεπώνυμο της Beth και αμέσως μετά θέλω να εμφανίζεται οι πληροφορίες που αφορούν το όνομα του πατέρα της. Τώρα εδώ σου ζητάω να παίξει γιατί στην ουσία θέλω να κάνεις πρόσβαση με τον τελεστή της. Παίξε λίγο, ας δούμε λίγο τη λύση της άσκησης, αν και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πειραματιστεί με την άσκηση αυτή. Ε, οπότε στο σκριπτάκι John έχουμε, αμέσως μετά έχουμε την Beth η οποία έχει οριστεί και βλέπεις τη full info η οποία είναι μια function, η οποία function τι θα κάνει θέλει να καλέσει τη συνάρτηση full name. Εντάξει. Αν δεν βάλεις το this, καλή νύχτα, δεν γίνεται τίποτα. Γιατί έχεις καταλάβει ότι οι συναρτήσεις δεν βλέπουν απευθεία τα μέλη των αντικειμένων στα οποία ανήκουν. Απαιτεί το τελεστής this. Και αμέσως μετά έχουμε ότι για να πάρουμε τον πατέρα this.father πηγαίνει στην αναφορά που είδες προηγουμένως ότι παίρνει αυτό το αντικείμενο το ξεχωριστό που είναι ο πατέρας και πλέον εκεί καλείται η full name και η full name βεβαίω έχει πρόσβαση στα μέλη με τον τελεστή δις και έτσι λοιπόν γίνεται η εκτύπωση ακριβώς με τον τρόπο που θέλαμε. Πολύ σημαντική διαφάνεια αυτή, βάλτε πάρα πολύ καλά μες στην κούρμπα για να προχωρήσουμε παρακάτω.